Γεια σας αγαπητοί φίλοι, δεν έχει παραιτηθεί ο Ερντογάν από την προσπάθεια απόκτησης 120 συνολικά F-16 Viper, 40 καινούρια και 80 που θα αναβαθμιστούν μέσω κίτα αναβάθμισης που θα φέρουν τα παλαιά αεροσκάφη της Τουρκίας F-16 στο κορυφαίο επίπεδο στον κόσμο Block 70-Block 72 Viper. 83 διαθέτει η Ελλάδα. Αναβαθμίζει τα F-16 της Block 52 Plus και Block 52 Plus και Advanced. 83 θα διαθέτει όταν τελειώσει η αναβάθμιση. Τώρα αρκετά ήδη έχουν αναβαθμιστεί. Σε κάθε περίπτωση, το νέο deal που ετοιμάζεται η ομάδα των 6 βουλευτών, Αμερικανών βουλευτών της ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων μιλούν για εποπτικό μηχανισμό που πρέπει να δημιουργηθεί ούτως ώστε να βάλει στο χέρι η κατοχική δύναμη τα υπερσύγχρονα μαχητικά. Υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές Αμερικανοί ότι με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να μπουν στην Letter of Acceptance της Αμερικής που θα στείλει στην κατοχική δύναμη η Washington και έτσι να πάρει τα F-16. Μπορούν, λέει, να αναγράφονται εκεί λεπτομερώς οι όροι, οι μηχανισμοί εποπτείας και οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τη χρήση όλου αυτού του εξοπλισμού, ραντάρ, πύραυλη, ηλεκτροοπτικά κτλ. Που θα συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στην υπερδύναμη του πλανήτη και την κατοχική δύναμη. Υποστηρίζουν οι 6, οι Αμερικανοί αυτοί βουλευτές, ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έτσι θα προχωρήσει χωρίς η Τουρκία να μπορεί να ενοχλήσει την Ελλάδα ή να διακυβεύσει την συνοχή της συμμαχίας, παρόλο που δεν υπάρχει από την Τουρκία καμία στην ουσία αλλαγή της νεοοθωμανικής της πολιτικής. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι η Τουρκία κατέχει αυτή τη στιγμή εδάφη της Κύπρου εδώ και 40 και πλέον χρόνια, έχει δημιουργήσει νέο ψευδοκράτος στη Βόρεια Συρία, ενώ συντελεί τα μέγιστα στον εμφύλιο πόλεμο και τη διχοτόμηση της Λιβύης, εδάφη της οποίας κατέχει διασύριων μισθοφόρων οι οποίοι βρίσκονται εκεί σε μεγάλους αριθμούς. Εισβάλλει και χτυπά τους Κούρδους, συμμάχους των Αμερικανών στο Ιράκ, ενώ έχει επιτεθεί και έχει αφαιρέσει εδάφη από τον αρμενικό λαό στο Αρτσάχ. Το κράτος αυτό, έως πριν λίγους μήνες που χτυπήθηκε από το σεισμό και είχε προεκλογική περίοδο, καθημερινά έκανε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα που μιλάμε, μεθοδεύει αντί να παραδώσει πρώτη την αμόχωστο και μετέπειτα όλα τα κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μεθοδεύει την αρπαγή της αμοχώστου, ενώ προχωρεί και στην νεκρή ζώνη έδαφος ελεύθερο που παρέδωσε η Κύπρος στον ΟΗΕ για να μην είναι τα στρατεύματά μας σε επαφή με τις δυνάμεις του Ατήλα. Αυτή η χώρα, τι εποπτικό μηχανισμό να τις βάλεις? Δεν μιλώ για λαούς, δεν βάλω εναντίον λαών. Μιλώ για το τουρκικό πολιτικό κατεστημένο. Σε κάθε περίπτωση την έχουμε δει να θεωρεί την Αμερική εχθρό της. Όπου οι Τούρκοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι δουν αμερικανική στρατιωτική παρουσία, τα δημοσιεύματα και οι δηλώσεις τους είναι εχθρικά προς την Αμερική. Είδαμε να καταρρύπτουν το ρωσικό αεροσκάφος και να εξοντώνουν τον πιλότο. Τώρα έχουν θυμώσει οι Ρώσοι με τους Τούρκους εξαιτίας του Μνημονίου Συνεργασίας Αμυντικών Βιομηχανιών που υπέγραψε με το Κίεβο ο Ερντογάν. Έτσι βλέπουν όλοι γιατί κάποιος που ασχολείται με την γεωπολιτική και τις διεθνείς σχέσεις δεν φτάνει να παρακολουθεί το πώς πολιτεύεται κάποιος απέναντί του. Ας πούμε, η Αμερική βλέπει ότι η Τουρκία δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Βλέπει όμως και κάτι άλλο, ότι και την κολοτούμπα που έχει κάνει με τη Ρωσία, τον προαιώνιο εχθρό της, τη Ρωσία την προδίδει διαρκώς και κατατοδοκούν. Βλέπουν ότι ένας τέτοιος παίκτης είναι ανεξέλεγκτος και αργά ή γρήγορα θα δημιουργηθεί ένας επεκτατικός, αναθεωρητικός, ισχυρός στρατιωτικά και σε μεγάλη εδαφική έκταση πόλος, ο οποίος θα αναστατώσει όλο τον πλανήτη όπως έκαναν τα τουρκικά φύλλα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, στη βυζαντινή ιστορία όλα αυτά που διαβάζαμε, τουρκικά φύλλα ήταν οι Κομάνοι, οι Πετσενέγγοι, οι Ούγγροι, οι Μαγιάροι, οι Σελτζούκοι, οι Οθωμανοί, οι Άβαροι. Πρόκειται περί τουρκικών φύλων, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν πρέπει να πάρει βίδα για τα F-16 που διαθέτει, αλλά πρέπει να μπει στον πάγο όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμά της από τη Δύση μέχρι ότου σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.
Με ποιο σθένος μπορεί η Δύση να καυτηριάζει τη ρωσική, ας πούμε, πολιτική, όταν ανέχεται το ίδιο και από την Τουρκία? Ή δεν είναι χώρα η Κύπρος, ή δεν είναι χώρα η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη? Εκεί μπορεί να εισβάλλει άγκυρα κατά το δοκούν? Αν είναι έτσι, μπορούν να εισβάλλουν και όλοι οι άλλοι οπουδήποτε. Αλήθεια, τι θα έλεγαν για εμάς αν με τον ίδιο τρόπο εξασφαλίζαμε τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, της Βορείου Ηπείρου, της Ήμβρου, της Τενέδου, της Κύπρου που είναι αδελφό ελληνικό κράτος και είμεθα και εγγυητές της, ή την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης? Τι θα έλεγαν μετά για εμάς? Γιατί στην Τουρκία επιτρέπεται και σε όλους τους άλλους απαγορεύεται? Οι Σέρβοι δεν μπορούν να βοηθήσουν στρατιωτικά τους αδελφούς Σέρβους του Κωσόβου που καταπιέζονται από τους Αλβανούς, εμείς τους συνέλληνες στη Βόρεια Ήπειρο ή οποιοδήποτε άλλοι έχουν πληθυσμούς εκτός των συνόρων τους? Γιατί μας λένε ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την αλλαγή συνόρων? Για την Τουρκία επιτρέπεται? Έτσι λοιπόν, η προσωπική μου θέση από αυτό το κανάλι, επειδή με ρωτήσατε σήμερα, πήρα πολλά μηνύματα, θα σας πω ότι επειδή δεν χρωστάω καλή κουβέντα ούτε στην Αμερική, ούτε στη Ρωσία, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο BRICS, ούτε πουθενά, θεωρώ ότι η Τουρκία, μέχρι να πολιτευθεί ως κανονική χώρα που σέβεται τα σύνορα των άλλων κρατών, που πάβει τα εγκλήματα πολέμου και τις εισβολές, δεν πρέπει κανένα κράτος να της δώσει ούτε βίδα. Και εκτός από τη Δύση που δεν πρέπει να της δώσει τα F-16, πρέπει και οι Ρώσοι με τις νέες συμφωνίες που υπέγραψε η κατοχική δύναμη με το Κίεβο να πάψει και η Ρωσία να την υποστηρίζει. Έτσι μόνο η Τουρκία θα αναγκαστεί να πολιτευθεί ως κανονικό ειρηνικό κράτος και να είναι αυτό και προς όφελος των κατοίκων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και τα λοιπά, Κούρδων, Ελλήνων, Μικρασιατικών λαών, Ελληνογενών δηλαδή, και των ίδιων των Τούρκων και Τουρκοφρόνων. Η Κίνα πρέπει επίσης να το δει και η Ινδία. Δεν πρέπει να βλέπουμε το στενό συμφέρον. Χρόνια τα λέω, πολλοί από διάφορα κράτη που έχουμε μιλήσει στα πλαίσια κοινωνικών επαφών μου λένε τα λες, αλλά ποιος σε ακούει? Δεν μπορεί η Κίνα να ανέχεται την Τουρκία όταν ξέρει ότι έχει στο στόχαστρο ολόκληρη την περιοχή των Ουιγούρων, ολόκληρη την βορειοδυτική Κίνα δηλαδή. Δεν μπορεί η Ρωσία, ξέροντας ότι είναι έτοιμη να της αρπάξει την Κρυμαία, τη Σιβηρία, εδάφη στον Κάφκασο, να είναι και να ανέχονται όλη αυτή την Τουρκία μέχρι να χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Τώρα η Τουρκία έχει χτυπήσει την πόρτα της Κύπρου και των άλλων γειτονικών της κρατών. Όταν θα παγιωθεί η επέκταση, θα χτυπήσει την πόρτα μετά και άλλων, όπως το είδε αργά και ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, που λέγαμε πέρυσι και πρόπερσι ότι είναι φιλότουρκος και έλεγε την Τουρκία υπερδύναμη και παράγοντα σταθερότητα στη Βαλκανική. Τώρα αντελήφθη ο κύριος Βούτσιτς αργά το ρόλο της Τουρκίας. Αυτά προς το παρόν. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας ενισχύετε έτσι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά ήδη για τα πολλά εκατομμύρια επισκέψεις και τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές. Θα κλείσω ζητώντας δύο πράγματα από εσάς. Το πρώτο, μιλήστε σε ένα νέο για την Ελλάδα, για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας, για το στρατό μας. Δεν τους τα λένε πια στα σχολεία. Κάντε το εσείς. Και δεύτερο, για να ξαναγίνει η Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή, όπως επιτάσσουν τα μεγάλα πεπρωμένα της, μην ξεχνάτε να μεγαλουργείτε, Έλληνες, σ' ό,τι κι αν κάνετε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.